στην Ικαριά, τον Φωκιανό είναι ο βασιλιάς των σταφυλιών. Το πρώτο, η πρώτη ποικιλία που ήταν από τους αρχαίους χρόνους και είναι μέχρι σήμερα είναι το Φωκιανό σταφύλι. Στην Ικαρία με λίγο κόπο κάνεις ένα ωραίο απέλι. Λίγο κόπο τα λέω, το λέω πώς να το πω. Θα σ' αρέσει μια καλλιέργεια, σ' αρέσει και την κάνεις. Τίποτα δεν γίνεται μονάχο του. Θέλει τον κόπο του. Αλλά το λέω ξεκούρατα γιατί εφόσον σ' αρέσει κάτι και βλέπεις ότι αποδίδει, το κάνεις. Οι Ικαριώτες έχουν το χαρακτηρισμό από τα πρώτα ιστορικά χρόνια κάτι, σαν κάτι παράξενοι άνθρωποι οι οποίοι θάβουν το κρασί τους μέσα στη γη. Και πριν το θάψουν βέβαια το πατάνε στα γρανιτένια πέταλα, πατητήρια, όπου πιστεύω ακράδαντα ότι μεταφέρει ο γρανίτης μοναδικά χαρακτηριστικά στο κρασί. Αυτό στις μέρες μας συμβαίνει περίπου στο 20% του σπιτικού κρασιού. Είναι ένα κρασί το οποίο έχει περιγραφεί από διάφορους συγγραφείς μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο κύλισμα των αιώνων το περιγράφουν με τα ίδια χαρακτηριστικά. Δυνατό, παχύ, πολύτροφο, ούτε γλυκό ούτε ξηρό, το οποίο οι άνθρωποι το πίνουν για να δυναμώσουν ή για να γίνουν καλά. Το χρησιμοποιούσε και ο Ιπποκράτης εξάλλου σαν φάρμακο. Έχει αποκτήσει τέτοια δημοφιλία που για περίπου 3 αιώνες ήταν τύπος κρασιού ο οποίος φτιαχνόταν στα υπόλοιπα νησιά και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Σήμερα οι Ικαριώτες, από σεβασμό στην παράδοση, νιώθουν χρέος ζωής να κρατήσουν στοιχεία της φυσιογνωμίας τους, όπως το κρασί τους, ο περίφημος Πράμνιος Ίνος. Thank you.